Κυρίες και κύριοι, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριοι πρόξενοι, το να διαδεχθεί κανείς το βήμα έναν τόσο γλαφυρό ομιλητή είναι από μόνο του μία πρόκληση. Και προφανώς όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα θέμα, να διαπραγματευτεί ένα θέμα το οποίο είναι πιο πεζό και πιο κοντά στην καθημερινότητα, αντιμετωπίζει σίγουρα κάποια σημαντική δυσκολία. Προκατακτικά θέλω να σας πω, εισαγωγικά πρωτού μπω στο κύριο θέμα, ότι για μένα η συμφωνία αυτή περιέχει τα πολύ απαράδεκτα σημεία της αναγνώρισης της εθνότητας και της γλώσσας. Όπως και να το δει κανείς, εκεί καταλήγει. Αλλά το θέμα το δικό μου δεν είναι αυτό. Το θέμα το δικό μου είναι η προάσπιση των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση του ονόματος Μακεδονία ή οι παραγόγων αυτού, είτε σε εμπορικές επωνυμίες, είτε σε εμπορικά σήματα. Γι' αυτό το λόγο έχω εκλεγεί μεταξύ των άλλων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και αυτά τα πράγματα είμαι υποχρεωμένος να τα αναλύσω κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και προχωρώ παραπέρα τώρα στην ανάλυση μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι τα δικαιώματα που θεσπίζονται από την χρήση μιας εμπορικής επωνυμίας και τη χρήση ενός εμπορικού σήματος. Εμπορική επωνυμία είναι μια καταγραφή του ονόματος σε ένα επίσημο αρχείο. Στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρό, το οποίο τηρείται για παράδειγμα για την Περιφερειακή Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, εδώ στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η ίδια η επιχείρηση αναγνωρίζει έναν τίτλο, καταγράφει έναν τίτλο και με αυτόν τον τίτλο εισέρχεται στο Εμπορικό Μητρό. Αυτό δημιουργεί κάποια δικαιώματα, όχι πολύ ισχυρά δικαιώματα, αλλά εθιμικά και δικαιώματα τα οποία μπορούν να τα υπερασπίσει κάθε επιχείρηση, επικαλούμενοι τους κανόνες του αθέμητου ανταγωνισμού. Σήμα είναι κάτι περισσότερο, εμπορικό σήμα. Αφορά είτε την επιχείρηση ολόκληρη, είτε κάποιο προϊόν που εμπορεύεται η επιχείρηση, είτε μια ομάδα προϊόντων που εμπορεύεται και παράγει η επιχείρηση. Και αυτό γίνεται με την κατάθεση είτε σε εθνικό επίπεδο, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτής στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα, είτε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με την κατάθεση στο Γραφείο Σημάτων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Το σήμα κατατίθεται και αναγνωρίζεται και παρέχει μία ισχυρότερη προστασία απέναντι σε οποιαδήποτε διεκδίκηση για την επιχείρηση ή για τον φορέα που διαχειρίζεται αυτό το σήμα. Ισχύει για 10 χρόνια και έχει η επιχείρηση το δικαίωμα να το ανανεώνει μετά το πέρας της δεκαετίας αυτής και να το κρατήσει όσο το χρόνο το επιθυμεί. Πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι σύμφωνα με τους κανόνες της διεθνής πια κανόνες, όχι νόμους, κανόνες της, που διέπουν τα καθεστώτα της διανοητικής ιδιοκτησίας, η κατοχή ενός σήματος αποτελεί ιδιωτικό δικαίωμα. Είναι μία σχέση περιουσιακή, άειλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο είναι ιδιωτικό. Αυτός που το κατέχει, αυτός μπορεί και να το νέμεται, κανένας άλλος. Και αυτή είναι σαν και η κατάθεση του σήματος έχει ως αποτέλεσμα αυτή η πράξη να συνοδεύεται και με μία αναγνώριση της ιδιοκτησίας εκ μέρους των δημόσιων αρχών, είτε είναι αυτές στην Ελλάδα, είτε στην Αργεντινή, είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ισχύει και κάτι άλλο. Σήμα έχει την προστασία, το εμπορικό σήμα έχει την προστασία μόνο στη χώρα στην οποία κατατίθεται. Ειδικά όμως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν καταθέσει κανείς και αναγνωρίσει ένα σήμα στο Γραφείο Σημάτων στο Αλικάντε, το σήμα αυτό αναγνωρίζεται στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα υπάρχει και ένας διεθνής οργανισμός για την προστασία για την
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που εδρεύει στη Γενέβη και εκεί με μία κάποια διαδικασία επίσης επιτρέπεται η καταχώρηση σημάτων σε περισσότερες χώρες. Πρέπει επίσης να το ξεχωρίσουμε από ένα άλλο κομμάτι το οποίο αφορά δημόσια ιδιοκτησία. Ποιο είναι αυτό? Είναι τα σήματα POP και PGE. POP σημαίνει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και PGE σημαίνει προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Αυτά είναι σήματα, καθεστώτα, που έχουν τον χαρακτήρα της δημόσιας ιδιοκτησίας. Κάποια δημόσια αρχή, παρακινούμενη από μια ομάδα παραγωγών ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, καταγράφει αυτά τα σήματα και εφόσον αυτά γίνονται αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε αναγνωρίζονται και ως POP και PGE. Αυτή είναι με λίγες λέξεις η κατάσταση. Και τώρα θα προσπαθήσω να σας δείξω πώς επηρεάζεται το δικαίωμα το οποίο έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις πάνω στα σήματα και στις επωνυμίες τους με την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το πρώτο δύσκολο σημείο είναι και προβληματικό σημείο για την κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι εκείνο που λέει ότι οι οντότητες που είναι δημόσιες και έχουν την έδρα τους στην αναγνωριζόμενη ως Βόρεια Μακεδονία όμορη χώρα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν και την ένδειξη αυτή. Ενώ οι ιδιωτικές οντότητες, δηλαδή επιχειρήσεις και οργανισμοί που δεν έχουν σχέση με το δημόσιο, μπορούν να έχουν δεν υποχρεώνονται σε αυτή την κίνηση. Δηλαδή, ας πω στο επιμελητήριο των Σκοπίων, το οποίο λέγεται, είναι ιδιωτικού δικαίου, δεν είναι σαν τα δικά μας επιμελητήρια, είναι ιδιωτικού δικαίου και λέγεται Macedonian Chamber of Commerce στα αγγλικά. Αυτό μπορεί να διατηρήσει σύμφωνα με την Συμφωνία των Πρεσπών την ονομασία του ως έχει. Προσοχή όμως, τώρα μπαίνει και ένας και μια άλλη υποσημείωση. Εάν χρηματοδοτηθεί από το δημόσιο, από τον προϋπολογισμό του κράτους των Σκοπίων, τότε πρέπει να αλλάξει. Μία υποχρέωση δηλαδή για την ελληνική πλευρά είναι παραδείγματος χάρη να παρακολουθεί και τις χρηματορροές από τους προϋπολογισμούς των κράτους των Σκοπίων προς τις ιδιωτικές οντότητες, προς τις οντότητες οι οποίες δεν είναι οντότητες του δημοσίου δικαίου, είτε είναι επιχειρήσεις είτε άλλοι οργανισμοί. Το δεύτερο κρίσιμο θέμα αφορά αναφέρθηκε και προηγουμένως από ομιλητές, τις προβλέψεις της παραγράφου 7.3.7.4, του άρθρου 7.3.7.4. Το άρθρο αυτό καταγράφει στις δύο παραγράφους αυτές πότε και κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να γίνεται χρήση του ονόματος Μακεδονία και μακεδονικός και των παραγόγων αυτού. Και συμβαίνει το εξής εντελώς παράλογο, πραγματικά εντελώς παράλογο, και το μεγαλύτερο πρόβλημα θα βγει από εκεί πέρα, ότι έχουμε δύο σημενόμενα, δύο αντικείμενα τα οποία η Συμφωνία προσπαθεί, αν και δεν το, να τα ξεχωρίσει κατά κάποιο τρόπο, να χαρακτηρίζονται με το ίδιο όνομα. Αυτό για την νομολογία και για την νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων είναι το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί θα σας πω παρακάτω ότι δεν είναι προφανές ότι μπορεί να υπάρξει μια διοικητική πράξη που να καθορίζει το ένα ή το άλλο. Τα πάντα θα κρίνονται στα δικαστήρια, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι σε Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε οπουδήποτε αλλού. Και ο δικαστής που θα έχει να κρίνει την υπόθεση, την οποιαδήποτε υπόθεση, θα πρέπει να ζυγίσει και να κατανοήσει πώς το ίδιο σημενόμενο, πώς το ίδιο σημαίνον, το όνομα, χαρακτηρίζει δύο διαφορετικά σημενόμενα. Η κρίση του δικαστή είναι κάτι που αυτή τη στιγμή μπορώ να το εκτιμήσω ως απροσδιόριστη. Πάμε παρακάτω.
Αναφέρθηκε προηγουμένως αυτή η περίφημη επιτροπή, η οποία θα κάνει τη δουλειά της να καθορίσει το καθεστώς των εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών και θα αποτελείται από εκπροσώπους των επιχειρηματικών κοινοτήτων και των δύο πλευρών με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων, διεθνών εμπειρογνωμόνων, σε τι πλαίσιο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λέγεται, με την συνδρομή των κανόνων του ΟΗΕ και του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης. Κανόνες του ΟΗΕ και κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης δεν παράγουν άμεσα νομικά αποτελέσματα. Άμεσα νομικά αποτελέσματα παράγει το κοινοτικό κεκτημένο. Δυστυχώς, στο γραπτό κείμενο της συμφωνίας και στα αγγλικά δεν γίνεται αναφορά ευθέως στο κοινοτικό κεκτημένο. Μπορεί λοιπόν να πλανάται μια αμφιβολία για το αν πράγματι εννοείται αυτό το πράγμα ή οτιδήποτε άλλο. Και φαντάζεστε, καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τα δύο μέρη θα έχουν να αντιμετωπίσουν και την ερμηνεία αυτού του δύσφωτου σημείου. Πέραν όμως αυτού, είτε καταλήξουν είτε δεν καταλήξουν σε μία συμφωνία τα δύο μέρη, οι δύο επιχειρηματικές κοινότητες εννοώ, με τη συνδρομή όλων αυτών των παραγόντων που προανέφερα, το αποτέλεσμα δεν επιβάλλεται. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Επειδή πρόκειται για δικαιώματα ιδιωτικά, ιδιωτική περιουσία είναι το εμπορικό σήμα, ιδιωτική περιουσία είναι η εμπορική επωνυμία, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα προσδιορίσει κανείς, μα κανείς, με μία διοικητική πράξη. Άρα, ακόμη και όταν υπάρξει αυτή η συμφωνία, δεν υπάρχει τρόπος το αποτέλεσμα της συμφωνίας να επιβληθεί στα δύο μέρη. Άρα, έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς όπου τουλάχιστον θα συντηρείται η αμφιβολία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Για να πάμε να δούμε τώρα τι είδους επιμέρους προβλήματα αντιμετωπίζουν οι φέροντες ονομασία Μακεδονικός, Μακεδονία και σε διάφορα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα ας πάμε στο ευκολότερο που είναι POP και PGM. Σήμερα υπάρχουν δύο προϊόντα ελληνικά που έχουν το μεν ένα χαρακτηρισμό ως POP, προστατευόμενη ονομασία προέλευση, και είναι το Μακεδονικό Τσίπουρο, και το δεύτερο είναι τα Κρασιά, ο Μακεδονικός Σύνος, που είναι προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Αυτά, επειδή πρόκειται για δημόσια διανοητική ιδιοκτησία, συνιστούν δικαιώματα δημόσια, δύσκολα μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Αν προσπαθήσουν δηλαδή οι Σκοπιανοί να αμφισβητήσουν αυτά τα δύο κατατεθειμένα δημόσια σε εισαγωγικά εμπορικά σήματα, δεν θα έχουν καμία πιθανότητα να κερδίσουν αυτά τα πράγματα. Και το λέω με κάθε επιφύλαξη αυτό το πράγμα, γιατί πάντα μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου μια νομολογία να οδηγήσει σε κάποιο άλλο συμπέρασμα. Και εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε την προσοχή μας. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε αυτό? Το είπα προχθές στη συνάντηση που είχαμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει, να προσχωρήσει στην υπογραφή της και την υλοποίηση της Συμφωνίας της Λισαβόνας του 1958 έξω μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Λισαβόνα υπογράφηκε το 1958 μία συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των POP και PGM. Αυτή η συμφωνία έχει αναθεωρηθεί σε κάποιο βαθμό το 1967 στη Στοκχόλμη και αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Και το 2015 έχει επεκταθεί και στις άλλες ενδείξεις, κυρίως στις ΠΙΕ, προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, και αυτή η συμφωνία έχει υπογραφεί το 2015. Υπέδειξε λοιπόν στο Υπουργείο ότι αυτό πρέπει να γίνει για να υπάρχει καλύτερη ασφάλεια σε ό,τι αφορά ασφάλεια, και όχι βεβαιότητα, έτσι με μεγαλύτερη πιθανότητα ότι δεν θα υπάρχει προσβολή αυτών των δύο δικαιωμάτων δημόσιας ιδιοκτησίας. Πάμε στα εμπορικά σήματα. Τα εμπορικά σήματα επίσης έχουν κάποιο βαθμό ισχύος, ισχυρότερο από τις εμπορικές επωνυμίες. Τι συμβαίνει με αυτά?
εφόσον η επιχείρηση, ο κάτοχος τα ανανεώνει κάθε 10 χρόνια, είτε στο εθνικό επίπεδο, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει μία κατοχήρωση. Πώς μπορεί να του αφαιρεθεί αυτό το σήμα? Μόνο αν ο ενάγων, από την άλλη πλευρά, μπορεί να οδηγήσει ένα δικαστήριο στο να βγάλει μία απόφαση έκπτωσης από το σήμα, που σημαίνει ότι πρέπει να βρει τα επιχειρήματα, ο αντίδικος, γιατί περί αντιδικίας θα πρόκειται, που θα πείσουν τον δικαστή που θα κρίνει την υπόθεση ότι η τάδε επιχείρηση κάνει κακή χρήση αυτού του όρου, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα. Υπάρχει απειλή, υπάρχει κίνδυνος, που πρέπει να αξιολογείται σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υπάρχει εγρήγορση των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη κατοχυρώσει σήματα εμπορικά, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να μην χάσουν την ανανέωσή τους μετά την πάροδο των 10 ετών. Και υπάρχει υποχρέωση για αυτές τις επιχειρήσεις να έχουν τεντωμένες τις κεραίες τους, ούτως ώστε κάθε προσπάθεια διεκδίκησης αυτών των σημάτων από πλευράς των Σκοπίων να μην μπορεί να ευδοκιμήσει σε κανένα δικαστήριο. Και σημαίνει πολύ ισχυρή νομική παρουσία και σημαίνει παρατήρηση όλων αυτών των αιτήσεων που μπορεί να κατατίθενται στο Γραφείο Σημάτων στο Αλικάντε, ούτως ώστε να γνωρίζουν τουλάχιστον οι επιχειρήσεις τι μπορούν να κάνουν και τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν αυτό το περιουσιακό τους δικαίωμα. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι των επωνυμιών. Εδώ στο επιμελητήριό μας έχουμε 182 επιχειρήσεις οι οποίες αναφέρουν στο όνομά τους, είτε στην επωνυμία τους είτε στο διακριτικό τίτλο, το όνομα Μακεδονία ή παράγωγό του Μακεδονικός ή Μακεδονική. Αυτές οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα χαίρουν κάποιας προστασίας όταν μπορούν να αποδείξουν ότι η χρήση αυτού του ονόματος, της επωνυμίας αυτής, έχει οδηγήσει σε αναγνώριση της ίδιας επιχείρησης και μπορούν να το θεμελιώσουν αυτό εάν τυχόν υπάρξει μέσα στην Ελλάδα κάποιος άλλος χειριστής προσπάθεια να υπεξαιρέσει κατά κάποιον τρόπο αυτή την επωνυμία, μπορούν να το αποδείξουν με την επίκληση των κανόνων του αθέμητου ανταγωνισμού, του νόμου περί αθέμητου ανταγωνισμού. Τι θα συμβεί όμως όταν τους εναντιωθεί σήμα? Το σήμα είπαμε ότι έχει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας. Αν λοιπόν σε μία εμπορική επωνυμία εναντιωθεί εμπορικό σήμα, από οπουδήποτε για να προέρχεται, τότε τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Πρέπει η επιχείρηση που δέχεται αυτή την απειλή να το αντιμετωπίσει όσο το είναι δυνατόν με την επίκληση των δύο κανόνων περί την παραπλάνησης και σύγχυσης. Δύσκολο πράγμα όταν έχει να κάνει απέναντί του με σήμα. Και εκεί είναι το επόμενο σημείο το οποίο θα συστήσω την προσοχή όλων των επιχειρήσεων που έχουν επωνυμίες σήμερα και θέλουν να αποκτήσουν επωνυμίες αύριο και μεθαύριο, να προχωρήσουν όσο το είναι δυνατόν και όσο το θέλουν. Πρέπει να το θέλεις πρώτα απ' όλα και να υπάρχει και μια επιχειρηματική σκέψη πίσω από αυτό, στην κατοχήρωση εμπορικών σημάτων, είτε στην Ελλάδα, είτε ακόμη καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Αλικάντε. Αν το κάνουν αυτό το πράγμα, μπορούν να αισθάνονται ασφαλέστερες. Πάλι, είπαμε, ξαναγεννάω σε προηγούμενη παρατήρησή μου, εάν ο αντίδικος επιδιώξει την έκπτωση από το σήμα, μπορεί να το διεκδικήσει αυτό σε ένα δικαστήριο και να έχει κάποια στοιχεία. Πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα με μεγάλη ψυχραιμία και με μεγάλο επαγγελματισμό, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να δώσουμε σοβαρή βοήθεια στις επιχειρήσεις που φέρουν το όνομα Μακεδονία και παράγωγά του ή και έχουν αντίστοιχα σήματα. Αν δεν το κάνουμε, αν δεν βρει επιχειρήματα, θα κινδυνεύει και αυτός. Τώρα, πέραν από αυτά, τι άλλο μπορεί να γίνει? Μπορούν να γίνουν και άλλες ενέργειες. Είμαστε στην φάση το να οργανώσουμε σχέδια. Δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς περιεχόμενο θα έχουν τα σχέδια, γιατί δεν έχουν οριμάσει ακόμη. Ελπίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καταφέρουμε να έχουμε τουλάχιστον ένα μηχανισμό που θα ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους.
Πέραν αυτού, όπως είναι προφανές, οι κίνδυνοι αυτοί δεν θα εκλείψουν ποτέ. Είτε υπάρχει συμφωνία των Πρεσπών, είτε δεν υπάρχει συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί αντίστοιχα, ο ενάγων, η επιχείρηση από τα Σκόπια, θα μπορεί να επικαλεστεί οτιδήποτε σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Δύσκολα θα μπορούσε να το κάνει εδώ στην Ελλάδα, γιατί χωρίς την συμφωνία των Πρεσπών, γιατί εμείς θα λέγαμε, εμείς δεν αναγνωρίζουμε τέτοιο κράτος με αυτήν την ονομασία που περιέχει το όνομα Μακεδονία. Θα πρέπει αυτή του είδους η ενέργεια να γινόταν σε άλλο δικαστήριο, σε άλλη χώρα. Από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς για το μέλλον. Είτε λοιπόν υπάρξει, έχει υπογραφεί και κυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών, είτε όχι, ο κίνδυνος αυτός θα υπάρχει. Και η οργάνωση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικής κοινότητας απέναντι για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων πρέπει να είναι διαρκής. Έχουμε εισηγηθεί λοιπόν και άλλοι φορείς σε σύσκεψη που είπαμε, αναφέραμε προηγουμένως στο Υπουργείο Εξωτερικών την προηγούμενη Τετάρτη και την οργάνωση ενός παρατηρητηρίου για να μπορούμε να βλέπουμε έγκαιρα τι κινήσεις γίνονται από την πλευρά των Σκοπίων προς το Γραφείο Σημάτων του Αλικάντε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης υποσχέθηκε ότι θα οργανώσει αυτό το παρατηρητήριο. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω και να κλείσω με αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορείτε να το λάβετε ως ανεκδοτολογικό αυτό, αλλά θέλω να δείτε και λίγο παραπάνω το βάθος της υπόθεσης. Υπάρχει διαμάχη για το σήμα. Για ένα σήμα που εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία. Οι επιχειρήσεις είναι δύο σήματα συγκεκριμένα που έρχονται σε αντιδικία. Η υπόθεση αυτή έχει αχθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σε ανώτατο επίπεδο δηλαδή. Ούτε η μία επιχείρηση είναι ελληνική, ούτε η άλλη είναι σκοπιανή. Το ένα εμπορικό σήμα είναι από Κολομβία και αφορά τη χρήση ενός ιταλικού όρου που λέγεται Macedonia di frutta, είναι η φρουτοσαλάτα, έχει εμπεδωθεί ως όρος στην Ιταλία, κάποια επιχείρηση στην Κολομβία, που στη χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει περάσει αυτός ο όρος, έχει κατοχυρώσει εθνικό σήμα και προσπαθούσε να κατοχυρώσει και ευρωπαϊκό σήμα με τον τίτλο «Macedonia di frutta». Η ισπανική επιχείρηση αντέταξε σε αυτόν τον ισχυρισμό ότι στην Ιβηρική Χερσόνησο υπάρχει παρασκεύασμα από λαχανικά, επίσης γνωστό και στην Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν θα το λέγαμε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, που στην Ισπανία γράφεται ως «Macedonia de legumes», Μακεδονία λαχανικών, και αφορά ανάμεικτα λαχανικά, αρακάδες, φασολάκια, καρότα και κάτι άλλα πράγματα. Μάλιστα δε, μία από τις πιο γνωστές εταιρείες που παρασκευάζουν και εμπορεύονται κονσερβοποιημένα λαχανικά, η Bonduelle, έχει κονσέρβα για την πορτογαλική αγορά με το όνομα, όχι κατοχυρωμένο, Macedonia de legumes. Συνεπώς, αυτά τα πράγματα πρέπει να μας συμβάλλουν σε ανησυχία, πρέπει να δούμε ποια είναι τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν από εκεί, όλα, τα πάντα. Σίγουρα ένας προβληματισμός ο οποίος αναπτύσσεται για τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τη χρήση του ονόματος αυτού, Μακεδονία και των παραγόγων του, για ελληνικές επιχειρήσεις. Σας διαβεβαιώνω ότι ο δρόμος δεν είναι εύκολος, είτε υπάρξει είτε δεν υπάρξει συμφωνία. Γίνεται δυσκολότερος και πιο περίπλοκος με τη συμφωνία, ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί σημαίνουν και σημαινόμενο, ενώ μάλλον τα σημαινόμενα είναι χωριστά, οι έννοιες υποτίθεται ότι είναι χωριστές, το σημαίνουν
η λέξη η οποία χαρακτηρίζει αυτές τις έννοιες, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 και στις παραγράφους 3 και 4, είναι κοινή. Και αυτό αποτελεί από μόνο του ένα στοιχείο το οποίο οδηγεί σε κάποιο δικαστήριο στην προσπάθεια να ζυγίσει αυτό το οποίο προσβάλλεται για το κοινό που έχει ενδιαφέρον για να προστατεύσει το καταναλωτικό κοινό, αν υπάρχει παραπλάνηση ή σύγχυση περί της ποιότητας ή της ένδειξης παραγωγής του προϊόντος. Και τέλος θα ήθελα, κλείνοντας, να μπούμε στην πολύ δύσκολη κατάσταση που μπορεί να βρεθεί ένας Έλληνας δικαστής εάν υπογραφεί η συμφωνία, εάν κυρωθεί η συμφωνία και έρθει σκοπιανό σήμα, το οποίο έχει κατατεθεί όχι στην Ελλάδα αλλά στο Αλικάντε, στην Ισπανία, μπορεί και σήμερα να το κάνει ανεξάρτητα όταν είναι μέλος ή όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αντιταχθεί σε μία εμπορική επωνυμία. Πείτε μου, αυτόν τον δικαστή πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε στο να πάρει την ορθή κρίση? Την νομική κρίση θα πάρει, την ηθική κρίση θα πάρει, τι από όλα θα πάρει? Αυτά τα πράγματα φοβάμαι ότι κανείς δεν τα ζήγησε κατάλληλα, και γι' αυτό το λόγο έχουν μείνει, ίσως και για άλλους πιο εύγλωτους λόγους, έχουν μείνει εκκρεμή ως υποθέσεις από τη συμφωνία των Πρεσπών. Για ό,τι χρειαστεί, είμαι βέβαιος ότι η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα θα κάνει το παν για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις μέλη της. Πάντως, όπως καταλάβατε, ο δρόμος είναι εξαιρετικά δύσβατος και χρειάζεται να έχουμε πολύ κατάλληλη νομική προστασία και παράσταση και κατά πολύ σωστά και στέρεα επιχειρήματα για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.